Βάτερσον, Ντουρμισάη κεφαλιά, δύσκολα και όμο από κοντά βάζει τον γκολ στο 23ο λεπτό. Υπάρχουν διαμαρτυρίες και το γκολ το ακυρώνει για offside του όμο. Προς το σημείο του πέναλτι κεφαλιά, η μπάλα θα πάει στην γωνία. Έχουμε τον γκολ από τον όμο. Το 1-0 στο 41ο λεπτό για την Λαμία. Πάλι ο όμο πρωταγωνιστής από στη μένη φάση. Αυτή τη φορά όμως τον γκολ θα μετρήσει. Αποφεύγει ο Βάτερσον το Σμυρλί. Συνδυάζεται πολύ ωραία. Μπαίνει στην περιοχή. Ο Γκίνι απλώνει το πόδι. Έχουμε πέναλτι για την Λαμία. Η Λαμία προηγείται της Καλυθέας 1-0. Ο Βάτερσον εκτελεί, προσποιείται η μπάλα στην γωνία. Και είναι σωστή η απόφαση του διαιτητή. Το λέει ο κανονισμός, δηλαδή όταν υπάρχει εκτέλεση πέναλτι, εδώ βλέπετε, και σταματά ο επιθετικός την εκτέλεση, προκαλώντας με την προσποίησή του την πτώση του τερματοφύλακα, ο κανονισμός θεωρεί ότι δίνεται κίτρινη κάρτα στον εκτελεστή και μετά υπάρχει έμεσο φάουλ υπέρ της αμυνόμενης ομάδας. Από ένα δυναμικό μαρκάρισμα που έχουμε στη μεσαία γραμμή, ο διαιτητής έχει βγάλει από το τσεπάκι και την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Εδώ είναι το μαρκάρισμα του Γκίνι. Ο Γκίνι έχει δει κίτρινη κάρτα για τον καταλογισμό του πέναλτι στον Βάτερσον. Αυτό ακριβώς φοβάται ο Γκίνι, ότι θα δει τη δεύτερη κίτρινη, άρα κόκκινη και αποβολή. Και είναι η δεύτερη κίτρινη, κόκκινη κάρτα, αποβολή για τον Νταμιάνο Γκίνι. Πιέζει τώρα η Λαμία με τον Βάτερσον. Χαμηλά η μπάλα στο δοκάρι. Να η ευκαιρία για τη Λαμία στο 63ο λεπτό. Έχει η Λαμία την αριθμητική υπεροχή, σαφώς έχει το προβάδισμα. Είναι και ανώτερη ποιοτικά ομάδα. Άλλη μία κάρτα από τον διαιτητή στο 63ο λεπτό. Είναι ο Ντουρμισάη. Είναι δεύτερη κίτρινη, κόκκινη.